Αλλά είναι ωραίο πράγμα το, την Κυριακή το πρωί να χτυπάει καμπάνα σε κάθε χωριό. Αυτό δεν γίνεται τώρα σε πολλές ενορίες και αυτό μας λυπεί πάρα πολύ. Σε μείζον εξελίσσεται το πρόβλημα της έλλειψης ιερέων και στην Κρήτη. Τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες καλά πηγαίναμε. Τώρα και πάλι μετά τα μνημόνια και μετά τους νόμους που ακολούθησαν, μετά την παροχή μόνο δύο θέσεων κατέτος ανεξάρτητα από το πόσοι αποχωρούν, δημιουργήθηκε πάλι ένα πρόβλημα. Με τα κενά να ξεπερνούν τα 130 σε ολόκληρο το νησί, δεν είναι λίγοι οι ιερείς που εξυπηρετούν μία και δύο ενορίες. Εμείς εδώ στο Ηράκλειο, στην Αρχιεπισκοπή μας, έχουμε νομίζω 17 κενά. Υπάρχει ενοποίηση ενοριών. Ας πούμε, ένας παπάς σε ένα χωριό εξυπηρετεί και τη διπλανή ενορία. Όταν μιλάμε για τους ιερείς μας, δεν πρέπει να έχουμε όλοι μας προοφθαλμών την εικόνα του ιερέως της πόλεως, αλλά πρέπει να έχουμε την εικόνα του ιερέως της επαρχίας. Εκεί στις επαρχίες μας, κυριολεκτικά με τιτάνιο αγώνα, οι ιερείς μας φυλάσσουν θερμοπύλες, κρατούν ανοιχτά τα χωριά μας. Και στην περιοχή των Κουνάβων είναι οι κόμες, είναι το καταλαγάρι της κόμες της εξυπηρετεί αφεντιά μου, αλλά το, όποτε μπορώ, γιατί η Κουνάβη είναι πιο μεγάλο χωριό, έχει περισσότερες ανάγκες, το καταλαγάρι που είναι πιο μεγάλο χωριό από τις κόμες εξυπηρετείται από τις αρχάνες που είναι τρεις ιερείς και αυτοί το έχουν χρεωθεί το καταλαγάρι. Το πρόβλημα αφορά όχι μόνο την ενδοχώρα αλλά και τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Μια νορία στο Ηράκλειο, ας πούμε, με 20.000 πληθυσμό έχει ένα ή δύο παπάδες, ενώ θα έπρεπε να έχει τέσσερις. Ο Άγιος Ελευθέριος, ας πούμε. Έτσι, ο Άγιος Ευγένιος Μεσαμπελιές, μια ενορία η οποία συνεχώς μεγαλώνει και έχει ανάγκες, είτε λειτουργικές, είτε άλλες ανάγκες που παρουσιάζονται εκεί, με συσίτια που ενδεχομένως να έχει ανάγκη, ποιμαντικές ανάγκες περισσότερο που αυτό μας ενδιαφέρει, οι ποιμαντικές ανάγκες, η επαφή μας με τον κόσμο. Φυσικά δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε και δεν το κάνουμε κατανοώντας τους καιρούς και τις δυσκολίες. Η λειψανδρία δεν υπάρχει μόνο στην Εκκλησία, υπάρχει σε πολλούς τομείς της δημόσιας διοίκησης. Όπως όλα δείχνουν, ο εκκλησιαστικός καλλικράτης δεν αργεί, αφού μάλλον αποτελεί μονόδρομο. Ο αρχιεπίσκοπός μας το λέει κατά κόρον αυτό και εγώ το υπογράφω. Δηλαδή θα βγαίνει ένα πρόγραμμα στο μέλλον, αυτό σημαίνει καλλικρατικός παπάς, ένα πρόγραμμα που θα ορίζει ότι ο παπάς, ας πούμε, τον Κουνάβο για να πω κάποιον άλλο, αυτή την Κυριακή θα λειτουργήσει Κουνάβος. Την άλλη Κυριακή θα λειτουργήσει στο Χουδέτσι. Την άλλη Κυριακή θα λειτουργήσει κάπου αλλού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, τουλάχιστον τώρα, γιατί μετά από πολλά χρόνια ικανοποιήθηκε το πάγιο αίτημα της Εκκλησίας για τις οργανικές θέσεις των κληρικών μας και πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα πάμε σε καλύτερες ημέρες. Τώρα, εν ώψη Πάσχα, να υποθέσω ότι και πάλι θα δούμε χωριά να κάνουν Ανάσταση στις 10 το... Αυτό είναι φυσιολογικό πια νομίζω και νομίζω ότι έχουμε και την κατανόηση των ανθρώπων. Εγώ αυτό που παρακαλώ και τους ιερείς μου να φροντίσουν να βρουν παιδιά και να τα οδηγήσουν σιγά σιγά στο δρόμο της ιεροσύνης.